Στην Κέρκυρα, πάμε στην περιοχή της Λευκάδας να ξεκινήσουμε ένα αρχικό βίντεο και να πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε πάει στη Λευκάδα. Άγγελα, νησί ενώνεται με την υπηρετική Ελλάδα με μια κινητή γέφυρα μήκους 25 μέτρων. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ όμορφη και ένας πολύ όμορφος και δημοφιλής προορισμός, καθώς εκεί ο επισκέπτης βρίσκει εντυπωσιακές αμμουδιές, άγρια βραχώδη τοπία, χαμογελαστούς ανθρώπους. Ανακαλύψτε τα ορεινά χωριά της Λευκάδας, κολυμπήστε το απέραντο γαλέζιο της, χαλαρώστε στα καφέ της, ξεναγηθείτε στα μουσεία, στα μνημεία της, κρατώντας για πολύτιμες όλες αυτές τις πολύτιμες τιμές που μπορείτε να επισκεφτείτε στη Λευκάδα. Τις πανέμορφες παραλίες, το κατσίκι, ποιες να προτοπίσει ποιες περιοχές στη Λευκάδα, είναι προσβάσιμη και οδικός, και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί να πάτε. Είναι χαρά και τιμή μας να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο της Λευκάδας, τον κύριο Καλό Χαράλαμπο. Τον έχουμε τον Δήμαρχο. Ένα λεπτάκι να συνδεθούμε, μας συγχωρείτε. Thank you.
Καλημερίζουμε τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Καλό Χαράλαμπο. Σας είπα ορισμένα πράγματα για τα σημαντικά σημεία που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη Λευκάδα. Είναι τιμή και χαρά μας να έχουμε τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι πιο έμπειρος, πιο γνώστης της περιοχής της Λευκάδας και θα μας ξεναγήσει στο πανέμορφο νησί. Καλημερίζουμε και εμείς από την όμορφη Λευκάδα και πρέπει να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή εν ώψη και της έκθεσης για το πανόραμα νησιωτικών προορισμών σε αυτό το φόρουμ των ελληνικών νησιών και με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά σας να μπορέσουμε να δώσουμε και από τη δική μας την πλευρά την διάσταση, την ολότητα, στην ολότητά της του τόπου μας, της Λευκάδας μας. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, θα ήταν χαρά μας να σας ακούσουμε για ορισμένα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα που έχει το νησί σας. Το νησί μας πρώτα απ' όλα έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι ουσιαστικά το μοναδικό στεριανό νησί. Μπορεί στην ίδια κατηγορία κάποιος να εντάξει και την έδεια, αλλά σαν νησί-νησί μπορούμε να πούμε ότι η Λευκάδα είναι το στεριανό νησί. Συνδέει μια γέφυρα πλωτή μήκους περίπου 70 μέτρων, συνδέει το νησί της Λευκάδας με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό μέχρι και τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ευρέως γνωστό και γινόμασταν όλοι, ανεξάρτητα από το όποιο μετερίζει είχε ο καθένας, από πού θα πάρω το πλοίο, πώς θα έρθω, τα δρομολόγια, δηλαδή το αγνοούσε ο κόσμος. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστό σε όλους ότι πλέον με το αυτοκίνητό σου μπορείς να ξεκινήσεις από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και με πολύ μεγάλη ασφάλεια, καθότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι οδικοί άξονες, ειδικά μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, πάρα πολλοί Έλληνες από την Βόρεια Ελλάδα γνώρισαν και γνωρίζουν το νησί της Λευκάδας, όπως επίσης και από την νότια πλευρά της Ελλάδας, από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο, από την Πάτρα, μπορείς με μεγάλη ασφάλεια και σε λιγότερο από 4 ώρες να φτάσεις στο νησί της Λευκάδας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει μια ανεξαρτησία, μια αυτονομία στις κινήσεις του όποιου επισκέπτη, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν οτιδήποτε προκύψει, δεν μπορεί να αποκλειστεί στη Λευκάδα, κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς ότι συμβαίνει λόγω καιρικών συνθήκων ή οποιασδήποτε έτσι άλλης ενέργειας που έχει μια απεργία. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα, δεν απασχολεί τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες μας αυτό το θέμα. Εκτός λοιπόν από το έχει το σφάτος ανακαινισμένο αεροδρόμιο του Ακτίου, είναι ένα από τα αεροδρόμια τα οποία πλέον έχουν περάσει στην δικαιοδοσία της Fraport και το οποίο ολοένα και αναβαθμίζεται και μπορούμε να πούμε ότι επαρκώς το αεροδρόμιο του Ακτίου πλέον υποστηρίζει όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο και την Ατωλοκαρνανία αλλά και τη Λευκάδα. Επίσης έχουμε την όντας στο κέντρο του Ιωνίου και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Λευκάδας, ότι κεντροβαρικά το νησί της Λευκάδας είναι στο μέσο του Ιωνίου, που σημαίνει ότι και με τις πολύ καλές υποδομές τις οποίες υπάρχουν και θα τις αναφέρουμε, θα τις αναπτύξουμε στην πορεία, μπορεί κάποιος είτε από την Κεφαλονιά είτε από την Κέρκυρα, τους Παξούς, να έρθει διαθαλάσσης με το σκάφος του και θα βρει προφανώς και πολύ καλές, όπως σας είπα, εγκαταστάσεις ελιμενισμού. Είναι η Μαρίνα της Λευκάδας, η οποία είναι ένα πρότυπο μαρίνας. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και σαν Δήμος Λευκάδας και την υποστηρίζουμε, όπως επίσης η Μαρίνα αυτή υποστηρίζει και την τοπική οικονομία, γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, ότι η Μαρίνα της Λευκάδας είναι μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, της πρωτεύουσας. Δεν είναι αποκομμένη, δηλαδή είναι στα 200 μέτρα περίπου από τα όρια της πόλης. Είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη. Δηλαδή εγώ τώρα από το παράθυρο από το Δημαρχείο βλέπω ακριβώς την Μαρίνα της Λευκάδας. Δηλαδή είναι και αυτό ένα συγκλητικό πλεονέκτημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όποιος επισκέπτης έρχεται και θέλει να παραθερήσει
και να κάνει χρήση του θαλάσσιου τουρισμού, όντας ελιμενισμένος στην Μαρίνα της Λευκάδας, το βράδυ θα βγει, θα περπατήσει μέσα στα καντούνια, μέσα στο πολεοδομικό ιστό της πόλης μας, της παλιάς πόλης. Άρα υπάρχει αυτή η ζύμωση, δεν είναι μία μαρίνα αποκομμένη κάπου. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι αξίζει, και ξεκινώντας από την πόλη της Λευκάδας, είναι ένα από τα δύο ιστορικά κέντρα τα οποία διασώζονται στα Ιόνια νησιά. Το άλλο είναι της Κέρκυρας, καθότι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, λόγω σεισμών, και όχι μόνο, αλλά κυρίως λόγω σεισμών, έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχουν αυτή η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που υπάρχει και στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας, με τα καντούνια και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο χτίζονταν τα παλιά τα σπίτια. Τι θέλω να πω, ότι το ισόγειο είναι λιθόκτιστο και το ανώγειο, ο πρώτος όροφος έτσι απλά, είναι με ξυλοδομή. Αυτό ακριβώς για να μπορεί να αντέχει στους σεισμούς, όπου όλο το τόξο του Ιωνίου επηρεάζεται από την σεισμικότητα της περιοχής, και εμείς στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει και το 2003 και το 2015 ισχυρούς σεισμούς με επιδράσεις, πλην όμως τα κτίρια στη Λευκάδα αντέχουν, και ειδικά το κέντρο της Λευκάδας, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας στην κατασκευή, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα ζητήματα. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι όχι μόνο εμείς ως Λευκαδίτες, αλλά και οι υπόλοιποι Ιόνιοι πολίτες έχουμε συνηθίσει τα φαινόμενα του και αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία τα ζητήματα των σεισμών. Μένοντας στην είσοδο, η πόλη έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι περιβάλλεται από δύο λιμνοθάλασσες. Δύο περιοχές πολύ μεγάλου φυσικού κάλους, είναι περιοχές Natura, και τις οποίες η νέα Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει προκειμένου να μπορέσουμε να τις αναδείξουμε ακόμη περισσότερο, να μπορούν να γίνουν ακόμα πιο επισκέψιμες από τον τουρίστα, είτε με κάποια παρατηρητήρια πουλιών και χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, και επίσης και το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του άλλου ιχθυοτροφείου μας, και να μπορεί να αναπτυχθεί και εκεί και ο αλλιευτικός τουρισμός. Κάθε χρόνο οι δύο λιμνοθάλασσές μας τις επισκέπτονται πάρα πολύ ιδιαίτερα μεταναστευτικά πουλιά, έρωδιοι και μια σειρά έτσι πολύ χαρακτηριστικών πτηνών, όπου δημιουργούν ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ήταν παράληψη να πω ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λευκάδας είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτης να δει εντελώς διαφορετικές εικόνες. Έχουμε μια πολύ πλούσια ενδοχώρα, έχουμε μια δυτική πλευρά απόκριμνη ελαίων των σεισμών, που είναι οι παγκοσμίου φήμης εξακουστές έτσι παραλίες, Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνή, Γυαλός, Κάθισμα, Μήλος και άλλες παραλίες. Και υπάρχει και η ηρεμία που είναι της ανατολικής πλευράς της Λευκάδας, που μπορεί πολύ πιο μεγαλύτερη ασφάλεια οι οικογένειες με μικρά παιδιά να μπορούν να βρουν παραλίες και να απολαύσουν την περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι, εκτός από την ενδοχώρα και το νησί αυτό καθεαυτό της Λευκάδας, η λεγόμενη Πολυνησία. Υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ο νομός της Λευκάδας, εκτός από το νησί της Λευκάδας, έχει και το Μεγανήσι, ένα ξεχωριστό δήμο, το Δήμο Μεγανησίου, είναι ο Κάλαμος και ο Καστός και αρκετά ακόμη μικρότερα νησιά. Προφανώς με τα πολύ ξακουστά νησιά του Σκορπιού, που προσφάτως ενεκρίθησαν και ξεκινάει η κατασκευή τους πολυτελών βυλών
που προορίζονται σε VIP τουρισμό από την οικογένεια Ριμπολόβλεφ, που είναι η συνέχεια του ΟΝΑΣΗ. Αυτό ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία σε σχέση με τα μεγέθη. Επίσης και είναι και η Μαδουρή, το νησί του Βαλαουρίτη και μια σειρά άλλων νησιών. Αυτή η συστάδα, αυτό το σύμπλαγμα των νησιών, σε συνδυασμό με το πολύ, με τις πολύ ήπιες καιρικές συνθήκες που έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή εμείς εδώ στο Ιόνιο και στη Λευκάδα, ειδικά από την ανατολική, από την εσωτερική πλευρά προς την Αιτωλοκαρνανία, δεν έχουμε μελτέμια. Οι άνεμοι οι οποίοι αναπτύσσονται κατά τις απογευματινές ώρες είναι της τάξης των 3-4 μποφόρ και είναι ιδανικές για την ιστιοπλοεία. Δηλαδή είναι φανταστικό, είναι να δείτε κάθε απόγευμα πόσα σκάφη, είτε ορμόμενα από την μαρίνα που σας ανέφερα, είτε και από άλλα λιμάνια, γιατί η Λευκάδα διαθέτει 11 λιμάνια, το νησί της Λευκάδας και του Μεγανησίου, μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις θαλάσσιου τουρισμού και κατά κύριο λόγο ιστιοπλοεία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το συναντήσει κανείς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο κοιτάζουμε όλες οι αρχές του τόπου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες θέσεις ελιμενισμού, γιατί δεχόμαστε μια μεγάλη πίεση από ενδιαφέρον, όχι μόνο επενδυτικό, αλλά και από τον απλό κόσμο, να μπορεί να δένει ο οποιοσδήποτε το σκάφος του με ασφάλεια για να απολαμβάνει αυτό ακριβώς το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που σας λέω, και τα νησάκια με τους όρμους, με τις σπιάτζες, έτσι όπως τις λέμε, τις παραλίες, τις μικρές ή και τις λίγο μεγαλύτερες, αλλά κατά κύριο λόγο την ασφάλεια την οποία έχει. Δηλαδή δηλαδή είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να αναπτυχθούν καιρικά φαινόμενα τα οποία να δημιουργήσουν μια επικινδυνότητα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα καταλήματα, ο τουρισμός εδώ στην Λευκάδα κατά το παρελθόν είχε αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στην πορεία αναπτύχθηκαν κάποια ξενοδοχεία 4 κυρίως αστέρων και ένα είναι 5 αστέρων. Δεν έχουμε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, δηλαδή είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εκείνο το οποίο όμως βλέπουμε ότι αποκτά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για επενδυτικούς λόγους και όχι μόνο, είναι η ανάπτυξη βιλών. Πάρα πολλοί κόσμος προτιμάει την ιδιωτικότητά του, θέλει και χτίζει σε μέρη τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή θέα, όχι απαραίτητα πολύ κοντά στη θάλασσα, και βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο ή αυτή η προτίμηση κυρίως προτιμάται από ξένους. Δηλαδή έχουμε η Λευκάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και από τις πρώτες περιοχές σε σχέση πάντα με την έκτασή της και τον πληθυσμό της για την έκδοση αδειών, νέων αδειών. Είναι δηλαδή σε μια μεγάλη φάση ανάπτυξης. Προφανώς αυτό δημιουργεί μια σειρά υποχρεώσεων, αλλά και χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή για να μην εμφανιστούν, όπως σε άλλες περιοχές, δεν έχει σημασία να αναφέρω, ζητήματα υπερκορεσμού. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά χρειάζεται σίγουρα προσοχή. Και όλοι οι αρμόδιοι φορείς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Δεν θα μπορούσα παρά να αναφέρω σε αυτό το σημείο τον πολιτισμό τον οποίο μπορεί να επιδείξει η Λευκάδα μας, το νησί των ποιητών, Άγγελος Χελιανός, Αριστοτέλης Βαλαουρίτης, έτσι σαν πολύ ονομαστά, έτσι πολύ γνωστοί ποιητές. Επίσης, όσον αφορά τα πολιτιστικά, μπορούμε να πούμε ότι το Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας, το οποίο γίνεται τις πρώτες 15 ημέρες με μοναδική εξαίρεση το τελευταίο καλοκαίρι λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, είναι ο δεύτερος θεσμός μετά το Φεστιβάλ Αθηνών. Προσελκύει κόσμο και καλεί το πνευματικό κέντρο διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο. Προσελκύει και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή και είναι ένα σημείο αναφοράς. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές μονές με
κορονίδα, να το πω, το μοναστήρι της Φανερωμένης, όπου είναι και ο πολιούχος του νησιού μας, το γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο έχει αναπτυχθεί με διάφορες δράσεις και μπορώ να πω ότι όλοι οι επισκέπτες που έρχονται στην Λευκάδα περνούν και από εκεί. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες και μέσα στην πόλη της Λευκάδας και όχι μόνο. Παράληψή μου να πω ότι στην είσοδο, μπαίνοντας μέσα στο νησί, πριν από τις λιμοθάλασσες, είναι το κάστρο της Αγίας Μαύρας, που έρχεται από τον 13ο αιώνα. Έχει αλλάξει στο παρελθόν χέρια ως εθνότητες, ως κράτη τα οποία είχαν την κυριαρχία του, και είναι ένα μοναδικό μνημείο, είναι στην φάση της αναστήλωσής του. Στο παρελθόν είχαν λάβει χώρα και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μνημείο το οποίο επιβάλλεται ο κάθε επισκέπτης μας να το επισκεφτεί. Αξίζει πάρα πολύ. Επίσης, μένοντας στο θέμα του πολιτισμού, εκτός από το φεστιβάλ που σας είπα, υπάρχει η Φιλαρμονική της Λευκάδας. Είναι η δεύτερη αρχαιότερη φιλαρμονική, με έτος ίδρυσης το 1850. Συμπληρώθηκαν πέρυσι τα 170 χρόνια από την ίδρυσή της, και μία σειρά μουσείων και βιβλιοθηκών. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι στη διαδικασία ανάδειξής του το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας στην περιοχή Κούλμος, που είναι περίπου 3-4 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας, που ήταν η παλιά πρωτεύουσα της περιοχής, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο της ευρύτερης περιοχής, ανοιχτό θέατρο. Δεν είναι ακόμα επισκέψιμο, αναδεικνύεται τώρα με την καθοδήγηση και της εφορίας αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι κάτι όμως το οποίο σίγουρα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι και αυτό ένα σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναπτύξουμε τώρα και τις διάφορες θεματικούς τουρισμούς με τους οποίους ήταν ενδιαφέρον. Στοχεύουμε και ήδη λαμβάνουν χώρα, αλλά και στοχεύουμε να τους ενδυναμώσουμε και να τους προβάλλουμε ακόμα περισσότερο. Εκτός από τον θαλάσσιο τουρισμό που μιλήσαμε για το ζήτημα της ιστιοπλοείας, η Λευκάδα και το βόρειο τμήμα του στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, αλλά και στο νότιο τμήμα της στην περιοχή της Βασιλικής, ενδείκνυται και έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν και πανευρωπαϊκοί αγώνες για τα windsurfing, όπως επίσης και για τα kitesurf. Είναι φανταστικό να δείτε κάθε μεσημέρι προς απόγευμα στις δύο αυτές περιοχές που σας είπα τον αριθμό και ξένων αλλά και Ελλήνων που ασχολούνται με αυτά τα σπορ. Επίσης υπάρχουν ιδιωτικές σχολές για τις καταδύσεις, και ο Δήμος Λευκάδας, πιθανά και σε συνεργασία και με το επιμελητήριο, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στο 2021, θα ξεκινήσει τη μελέτη για την κατασκευή ενός καταδυτικού πάρκου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η πολιτική βούληση υπάρχει, άρα θεωρούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε, παίρνοντας και τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις, να ιδρύσουμε ένα καταδυτικό πάρκο, που καταλαβαίνετε ότι και αυτό από μόνο του, σε συνεργασία και με τις σχολές της κατάδυσης, για να γίνει και με ασφάλεια, θα είναι μια θεματική ενότητα η οποία στο εξωτερικό, αλλά και σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, μπορεί να συνδράμει στην διεύρυνση του τουριστικού αντικειμένου. Επίσης, η Λευκάδα προσφέρεται για τον περιπατητικό τουρισμό. Έχει πάρα πολλά μονοπάτια, γιατί μέχρι και τη δεκαετία του 80 η οικονομία του τόπου μας στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή, κυρίως κρασί και λάδι,
και κάποια άλλα τα οποία θα τα αναπτύξουμε στην πορεία, κάποια άλλα έτσι, προϊόντα, αλλά ένεκα αυτής της καλλιέργειας την οποία γίνονταν στην ενδοχώρα της Λευκάδας υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία συνδέουν και ιστορικά μνημεία και εκκλησίες και τα οποία τα έχουμε ήδη μελετήσει για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, περίπου τα 300 χιλιόμετρα, και η επόμενη κίνησή μας είναι να μπορέσουμε να τα πιστοποιήσουμε αυτά τα μονοπάτια και να μπορέσουν να μπουν στο χάρτη, έτσι ώστε να μπορεί να ξέρει ο οποιοσδήποτε που θέλει να επισκεφτεί τη Λευκάδα ότι μπορεί να ακολουθήσει συγκεκριμένες πιστοποιημένες διαδρομές. Είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο. Επίσης έχουμε τους καταράχτες στο Δημοσάρι, στην ευρύτερη περιοχή του Νιδριού, το οποίο μαζί με το φαράγγι της Μέλισσας που είναι προς την περιοχή των Σφακιωτών είναι δύο φυσικά τοπία τα οποία είναι αξίζει οπωσδήποτε ο επισκέπτης να τα επισκεφτεί. Προφανώς ειδικά για τους καταράχτες υπάρχει νερό πάνω από 10 μήνες το χρόνο. Το καλοκαίρι κάποιες φορές υπάρχει η ροή, κάποιες όχι, αλλά είναι και η διαδρομή η οποία ακολουθείται, έτσι ώστε όπως σας είπα, τα μονοπάτια μαζί με τους καταράχτες μας και το φαράγγι της Μέλισσας συνθέτουν ένα σαν εναλλακτικό τουρισμό, ένα πολύ ωραίο προορισμό που μπορεί ο επισκέπτης της Λευκάδας να βιώσει κάτι διαφορετικό. Επίσης έχουμε αναπτύξει και κύρια με πρωτοβουλία συλλόγων και οφείλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό και τον λεγόμενο αθλητικό τουρισμό. Έχουμε τον περίφημο πράσινο ημιμαραθώνιο που λαμβάνει χώρα τον Μάιο τα τελευταία 10 χρόνια. Έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα με μοναδική εξαίρεση τα τελευταία 10 χρόνια τον προηγούμενο Μάιο λόγω του κορονοϊού, όπως επίσης και μια άλλη διαδρομή, το Λεύκας Trail Run, που αναπτύσσεται στους Κάρους, που είναι το βουνό μας πάνω από την Οικιάνα, στην ανατολική πλευρά, όπου υπάρχει το μοναδικό δριοδάσος των Σκάρων και πέριξ αυτού αναπτύσσονται και μια σειρά μονοπατιών που σας ανέφερα προηγουμένως. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι βλέπουμε την Λευκάδα μας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις υποδομές μας, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μην έρχεται μόνο 2 μήνες το καλοκαίρι για τις παγκοσμίου φήμης ακρογιαλιές μας, παραλίες μας, αλλά να μπορεί να γίνει ένα με τον τόπο μας, να αναπτύξει βιωματικές δράσεις, γιατί όχι να γευτεί και τη γαστρονομία μας, όπου εκτός από το κρασί και από το λάδι που έκανε αναφορά έχουμε τις φακές εγκλουβής, που είναι pop. Επίσης το σαλάμι της Λευκάδας, και αυτό πάρα πολύ γνωστό, το μέλι της Λευκάδας, τα λαθύρια, και σε μικρότερες ποσότητες βέβαια και το αυγοτάραχο που βγαίνει από τις δύο λιμνοθάλασσές μας. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα πολυσύνθετο, ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε και την διάρκεια, να επιμικρύνουμε τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Περιορίζεται σε περίπου 3 με 4 μήνες, αλλά ο στόχος μας, όπως είπα, είναι αυτό να το διευρύνουμε, γιατί θα πω ότι το 75% της οικονομίας πλέον της Λευκάδας, του ΑΕΠ, ας το πούμε, της Λευκάδας, έχει αναφορά τον τουρισμό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο μέγεθος είναι για την τοπική οικονομία, αλλά και για τους κατοίκους που πλέον βλέπουν ότι το εισόδημά τους είναι άμεσα συνυφασμένο με τον τουρισμό. Προφανώς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε καταστάσεις μόνο καλλιέργειας και να εξαρτώμαστε όπως άλλες περιοχές της Ελλάδας μας
στο 95%, πλην όμως δεν μπορούμε να μην το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο αυτό να το θεμελιώσουμε σε γερές βάσεις. Μάλιστα. Θέλετε να μου πείτε δύο πράγματα, αν έχουν έρθει νέοι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη Λευκάδα να επενδύσουν ξανά στην περιοχή, έχουν επιστρέψει στην περιοχή τους? Ακόμη μπορούμε να πούμε πως όχι, πλην όμως βλέπουμε ότι αρχίζει να σχηματοποιείται μια τέτοια τάση. Δηλαδή βλέπουμε, μαθαίνουμε, ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν φύγει, ότι το σκέφτονται σοβαρά να έρθουν να επενδύσουν, να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ακόμη έχει πάρει σάρκα και οστά. Έτσι, είναι στο πρώτο στάδιο, ας το επιτραπεί. Πλην όμως βλέπουμε και προφανώς με κάθε τρόπο όλες οι αρχές θα το υποστηρίξουν αυτό, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας, έτσι, τους ανθρώπους μας, τους δημότες μας να μπορέσουν να, σε ένα μεγάλο βαθμό να μπορέσουν να σταθούν και να απολαύσουν και τη ζωή τους στον τόπο που, από τον οποίο κατάγονται. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα προϊόντα που βγαίνουν στη Λευκάδα να φτιαχτούν εκεί, να δημιουργηθούν, να φτιαχτούν βιοτεχνίες, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο του τουρισμού. Υπάρχει μια σύνδεση τέτοια? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, γιατί και μέχρι πριν από 10 χρόνια όλα τα προϊόντα μας, αν αφαιρέσουμε λίγο το σαλάμι της Λευκάδας, που είναι γνωστό, ακριβώς, όλα, η συντριπτική πλειοψηφία, να μην είμαι απόλυτος, πουλιόταν χύμα. Τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλές μικρές μοναδούλες, τυποποιούν τα προϊόντα τους, και το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι αυτό το οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, να μπορέσει να συνδεθεί η πρωτογενής παραγωγή, τα προϊόντα εδώ τα τοπικά, να συνδεθούν με τον τριτογενή τομέα, με τις υπηρεσίες, στα τουριστικά καταλήματα και όχι μόνο, στα εστιατόρια, να μπορέσει δηλαδή και ο επισκέπτης της Λευκάδας να προτιμάει τα προϊόντα της Λευκάδας, οπότε να δίνει και μια υπεραξία στον παραγωγό. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι δεν είναι σκοπός μας η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Βλέπουμε ότι και με την διασύνδεση όμως, με την έμεση αυτή διασύνδεση των τουριστικών προϊόντων της Λευκάδας, του τόπου μας, με τον τριτογενή τομέα, να μπορέσουν να έχουν την υπεραξία για να αξίζει και το κόπο. Άνθρωποι που έχουν επιλέξει να στραφούν προς την τριτογενή παραγωγή, να υποστηριχτούν και με αυτόν τον τρόπο. Είναι και οι διαφημιστές οι αυριανοί και στο εξωτερικό με τα προϊόντα αυτά, τα οποία θα τα ψάχνουν, εννοείται, με τόσο κόσμο που περνάει από τη Λευκάδα. Αυτό που λέτε, έγινα πρόσφατα το καλοκαίρι κοινωνός από αρκετούς ξένους ή από Έλληνες που ζουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, που επιζητούσαν και το ήθελαν να το έχουν και σαν διαβατήριο, σαν μέσο προώθησης του τόπου, μια πολύ ωραία συσκευασία με ένα πολύ έτσι υγιές περιεχόμενο, είτε λάδι ήταν αυτό, είτε κρασί ήταν αυτό, είτε φακές ήταν αυτές, να το χρησιμοποιήσουν και να υποστηρίξουν τον τόπο τους, σαν, όπως σας είπα, σαν διαβατήριο και σαν μέσο προώθησης της περιοχής μας. Είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, νομίζω, γιατί είχα έρθει στη Λευκάδα τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το καλάθι του πρωινού που δίνει στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, σαν προώθηση του προϊόντος. Αυτό πρέπει να γίνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να γίνει νόμος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, ότι επιβάλλεται να γίνει, και είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι μια κατάσταση που θα κερδίζουν άπαντες. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα, πώς πήγε το 20 και τι περιμένουμε το 21, παρόλα τα ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, εννοείται, έτσι? Κύριε Καραχρήστο, μπορώ να πω ότι τηρουμένων των αναλογιών η Λευκάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Και πήγε πάρα πολύ καλά παρόλα στους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις και τις απαγορεύσεις που οι οποίες έτσι υπήρχαν, γιατί στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε ένα μεγάλο βαθμό στον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, φέτος οι Έλληνες οι οποίοι επισκέφτηκαν τη Λευκάδα ήταν πάρα πολύ. Σε βαθμό που μπορώ να πω ότι δεν το περιμέναμε και σε τόσο μεγάλη έκταση, και προφανώς έχει την εξήγησή του, γιατί αισθανόταν την ασφάλεια. Δηλαδή ακόμη και αν ομιγέννητο συνέβαινε κάτι, και το κάτι είναι κάτι σχετικό με τον κορονοϊό, θα μπορούσαν εύκολα είτε να νοσηλευτούν
στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Πάτρας. Είτε θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γύριζαν στον τόπο τους για το ζήτημα της απομόνωσης της κατοίκων, του κατοίκων περιορισμού. Αυτό ενέδωσε ένα αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι κατακλειστήκαμε από τον εσωτερικό τουρισμό. Και βέβαια, προφανώς και από την ώρα που, που άνοιξαν και το αεροδρόμιο και οι θαλάσσιες μετακινήσεις, αλλά για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μηνών, ικανοποιητικά κινήθηκε και κινήθηκαν τα κανάλια αυτά. Μιλώντας και με άλλους συναδέλφους, μπορώ να πω ότι η πληρότητα και η κίνηση τουριστική της Λευκάδας ήταν υψηλότερη τουλάχιστον από όλα τα Ιόνια. Αυτό μπορώ να το πω γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνανε ήταν της τάξης του 50% με 60%. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτές τις συγκυρίες να υπάρχει αυτή η κίνηση, τουλάχιστον δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά σώθηκε η παρτίδα, να το πω έτσι, σε σύγκριση με άλλες περιοχές που αντιμετώπισαν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Όσον αφορά το 2021, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι προκρατήσεις δεν είναι έτσι όπως θα τις επιθυμούσαμε, γιατί πολύ απλά είναι αυτό το αβέβαιο της εξέλιξης σε επίπεδο πανευρωπαϊκό εννοώ. Δεν έχουμε όμως καμία αμφιβολία ότι ακόμη κι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θα θέλουμε σε επίπεδο Ελλάδας, έτσι, για το θέμα του τουρισμού όσον αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτό το οποίο ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 σε σχέση με τον εσωτερικό τουρισμό, ότι θα επαναληφθεί και το 21. Γι' αυτό και σας λέω, συγκρατημένη αισιοδοξία. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ξέρουμε ότι δεν είναι 100% υπό έλεγχο, αλλά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όλοι οι φορείς του τόπου να κρατήσουμε το νησί μας πράσινο στο χάρτη. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής ίσως είμαστε και ο μοναδικός νομός, η μοναδική περιοχή που δεν έχει φύγει από αυτό το επίπεδο, το υγειονομικό. Δεν έχουμε μέχρι τώρα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα ζητήματα. Ευελπιστούμε να διατηρηθεί αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο άλλος, ο επισκέπτης, σίγουρα το λαμβάνει υπόψη του και αυτό το θέμα. Μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες, γιατί είχαμε κάποια κρούσματα μεμονωμένα από κάποιες μετακινήσεις που έγιναν κάποιων δημοτών μας στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, είχαμε 5 εβδομάδες χωρίς κανένα κρούσμα. Δηλαδή συμπληρώσαμε 1 μήνα μέσα στο 2021 χωρίς κανένα κρούσμα, αλλά και γενικότερα από την αρχή της πανδημίας και τα Ιόνια νησιά που το βλέπουμε πολλές φορές στο χάρτη, αλλά και η Λευκάδα για την οποία μιλώ, είμαστε σταθερά στο καλύτερο υγειονομικό επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να το διασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο, κάνοντας και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ μία σειρά δωρεάν τεστς. Σας λέω ότι έχουν γίνει και οι πρώτες επαφές με τη Μαρίνα της Λευκάδας, προκειμένου μήπως στηθεί και εκεί μια κινητή μονάδα, έτσι ώστε όλοι οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται και είναι σε ένα απόλυτα ελεγμένο χώρο της Μαρίνας, ελέγξιμο καλύτερα χώρο, να έχουμε την διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι COVID-free, ή αν μπορεί σε κάποιον προφανώς να τύχει, να μπορεί να περιοριστεί εκεί. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε και τρόπους με τους οποίους μπορούμε ακόμα περισσότερο να διασφαλίσουμε αυτό το καλό υγειονομικό στάτους και γιατί όχι να το προωθήσουμε και προς τα έξω για να αυξήσουμε και την επισκεψιμότητα του τόπου μας. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να βγείτε στην εκπομπή. Νομίζω το Μάιο θα τα πούμε κιόλας και στην έκθεση, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον. Μακάρι να μας επιτρέψουν και το διαζώσεις, θα το δούμε, μακάρι. Θα τα πούμε και από κοντά. Έχουμε και κάποιες σκέψεις γιατί διοργανώνουμε όλα τα Yachting Festival στην Ελλάδα. Καλό θα ήταν κάτι να κάνουμε στη Λευκάδα. Με πολύ μεγάλη χαρά. Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από τη Λευκάδα. Τα καλύτερα ευχόμαστε για τη Λευκάδα, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.